Είλιο. Όταν σε ρωτούν τελειωμένοι καλλιτέχνε αν το μέταλλο του 1.300 βαθμού γίνει στους στο καλό που είναι το πλαστικό για να το χειρεύσει, πρέπει να φακάσει και λε στον τοίχο. Αλλά έτσι μαραζώνουν για του καλλιτέχνε. Μαραζώνουν για του γονεί του καλλιτέχνε, οι οποίοι για έξι χρόνια ο άνθρωπο επικαιρώνεται για να κάνει ο γιο του καλλιτέχνη και πιο πρώτα να δει, κάνε διακομή σου γιος διότι αν δεν σε δουδάσκουν στο Παραδιστήμιο της Σχολής Καλών Τεχνών πως κάνεις ένα λιτό που γίνεται ένα λιτό, να όφιλες να μάθεις μόνος σου, να μπεις στο ίδιο και να μάθεις Καλλιτέχνης είναι και έτσι όπου, που, που πας στα σχολεία και τέλειωσες Καλλιτέχνης είναι να έχεις ψυχικά αποθέματα για να βγάλεις έξω το να να μου αντιγράφει ένα πουλί. Εντάξει, να το κάνει μια φορά, δύο φορέ, τρει, τέσσερι, πέντε φορέ. Να μάθει, να το κάνει. Πρέπει να σε φλάγα να μπορεί να κάνει ένα πουλί, έναν ελέφαντα, ή ξέρω εγώ, μια, μια αρκούδα. Τι έχεις μέσα σου να βγάλει, να δόκει. Δεν πρέπει να είσαι σε, πρέα σε Καταξιωμένο γλύπτη, τα έργα σα έχουν πάει από την Biennale τη Φλωρεντία, του Ολυμπιακού Αγώνε του Πεκίνου, σε ιδιωτικέ συλλογέ στην Ελβετία, στη Δανία, στα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Αλλά αυτοδίδακτο, ναυπηγό, εσπουδάσετε. Καλωσορίσατε στο podcast μου. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι αυτοδίδακτος και είμαι περήφανο που είμαι αυτοδίδακτος. Πώς καταλήξετε κύριε Γιαπάνη που να να γίνεται γλύπτης στην ηλικία του 40-40-35. και 35? Πώς ακριβώς έγινε τούτο όλο το πράγμα. Οι, οι εμπειρίε τη ζωή μου και ιδιαίτερα η εχμαλωσία μου στα 16,5 μου χρόνια ε, είχα μεγάλη ανάγκη να εκφραστώ είχα εσωτερική πίεση, ήμουν ανηφέστιο που ήταν έτοιμο να και ήθελα μια διέξοδο. Έψαξα να ζωγραφίσω, έψαξα να γράψω, με δεν έφυγαινε τίποτε, ήταν κάτι που με γέμιζε. Είπα θα ασχοληθώ με την κληπτική, επειδή στα επιμορφωτικά, αλλά τα επιμορφωτικά είναι τσιόν που ήθελα, έκαναν κουζούες, έκανα να... αντικείμενα τα οποία ε, ήταν αυτό το ενδιαφέρον μου που ένιωθα μέσα μου. Ήταν πιο συμβατικά ίσως. Ναι, πιο συμπαντικά. Έκανα τρία-τέσσερα μαθήματα. Ερώτησα τον καθηγητή να μου πει, το κάνουν τα καλούπια. Να δείξουμε, να δείξουμε. Οπότε βαρέθηκα να περιμένω. Οπότε εγόρασα 10-15 βιβλία από το εξωτερικό. Και άρχισα να διαβάζω πώ μπορεί να κάνει έναν καλούπι. Οπότε ξεκινήσα την κληπτική. Και τα πρώτα μου έργα είχαν θέμα την εισβολή, την κατοχή. Και βασικά ήθελα να παρουσιάσω τον πόλεμο και τη δυστυχία του πολέμου. Όμω επεράσαν, εχμαλωτιστήκατε κατά τη διάρκεια τη δεύτερη εισβολή, αν δεν κάνω λάθο. Αλλά επήρε σα ακόμα τόσο χρόνο. Δηλαδή, εχμαλωτιστήκατε στα 16,5 σα, η οποία στην Τουρκία, και επήρε σα ακόμα τόσα χρόνια για να κάτσετε να εκφραστείτε. Ήταν τόσο δύσκολο το... ορίμασα. Ορίμαζα ότι ανακάλυψα ότι το πιο σημαντικό αγαθό του ανθρώπου είναι η ελευθερία. Ε, μην ξεχνάτε υπερασ... ότι μεγαλώσει σε μια οικογένεια συντηρητική. Άρα πρέπει να πιάνει δουλειά, να έχει ένα μισθό, να κάνει οικογένεια, να μεγαλώσει μωρά. Ε, οπότε ε, χρειάστηκε πράγματι γύρω στα 15 χρόνια, ε, ε, 10 χρόνια, 12 χρόνια να. Να πάρω τη μεγάλη απόφαση ότι θα κάνω το όνειρό μου. Κάμετε το όνειρό σα, νιώθετε πλήρη. Σε... Α, αγαπητοί Αγαπητή μου, Άννα, έχω ζήσει τρει ζωέ. <laughs> η ζωή μου πριν τα 16,5 μου, οι 38 μέρε τη εχμαλωσία μου είναι το δεύτερο μέρο τη ζωή μου και το τρίτο μέρο τη ζωή μου είναι η περίοδο που ζω σήμερα. <laughs> το <Τότερο> όνειρό <laughs> μου, αν πω ότι ολοκλήρωσα το, σημαίνει ότι πρέπει να πάψω να ζω. Πάντα πρέπει να υπάρχουν όνειρα, πάντα πρέπει να υπάρχουν στόχοι. Δεν πρέπει να είμαι χάριστος. Έχω κάνει ένα πολύ μεγάλο μέρο του όνειρου μου, αλλά εξακολουθώ να ονειρεύομαι. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι δυστυχώ στον τόπο που ζούμε, οι περισσότεροι άνθρωποι ε, τα όνειρά του πεθαίνουν την αυγή. Εμένα τα όνειρά μου ξεκινούν την αυγή. Τι εννοείται με τούτο, οι περισσότεροι άνθρωποι ονειρευόμαστε να γάμω, να γάμω, να γάμω, αλλά όταν πάντα είναι στο να κάνω. Θα. Εγώ το θα φυτεύω το. Άρα τα όνειρα μου ξεκινούν τη μέρα, οπότε έχω μπροστά μου ολόκληρη η μέρα για να τα πραγματοποιήσω. Υπάρχει κάπου σε μια συνέντευξη σα ότι αν δεν ασχοληθούμε με την τέχνη, ήταν να καταλήξετε τρόφιμα στο ψυχιατρίου. Και το επαναλαμβάνω, ναι. Με ποια, με, ποια λογική είναι τόσο, τόσο και επίμονη η διαδικασία της τέχνης Όχι. που... Όχι. Η διαδικασία της τέχνης είναι παιχνίδι. Η διαδικασία της τέχνης είναι τραγούδι. Η διαδικασία της τέχνης είναι ένα ποταμό ένα που τρέχει νερό. Το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι γύρω σου. Το περιβάλλον που ζεις. Είναι τόσο ε, κατά την άποψη την δική μου τόσο στενο οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε παροπίδε, οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούμαστε να εκφραστούμε, να μιλήσουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν πάρουν μια καρέκλα, καρέκλα εξουσία, νομίζω ότι η καρέκλα δεν του δίνει μόνο δύναμη, αλλά η καρέκλα του δίνει είναι και υποχρεώσει. Και πιστεύω μεγάλος μεγάλο αριθμό ανθρώπων που κατέχουν καρέκλε, οι καρέκλε είναι πολύ ψηλέ για να κάθονται πάνω πρέπει να είναι πολύ πιο χαμηλέ οι καρέκλε για να ανταπεξέλθουν. Οι καρέκλε δεν σου δίνουν μόνο δικαιώματα, έχει και υποχρεώσει. Ε, μια φορά στο Βανεπιστήμιο στη Λευκοσία, σε βραβεύσαμε τον Νίκο του Χαραλάμπου, ο οποίο ήταν ο πρώτο επίτροπο διοικήσεω. Και είπε κάτι στην ομιλία του που σε κάποιου δεν άρεσε <laughs> που κάθονταν στο ακροατήριο. Είπε ότι οι αξιωματούχοι δεν πρέπει μόνο να διακοσμούν τι καρέκλε, πρέπει να κοσμούν τι καρέκλε. Ε, ήταν σοφή κουβέντα. Κάποιο σε δυσαρέστησε όμω. Ε, αυτού του ανθρώπου οι οποίοι δεν ήταν άξιοι να στι καρέκλε. Νιώθαν η καρέκλα δεν την επήραν με την αξία του. Του την δόκασε. Του έδωσε. Κάποια εξουσία του έδωσαν την καρέκλα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι καταστρέφουν την πρόοδο και μιλώ γενικά την πρόοδο της κοινωνίας ή την πρόοδο της κοινωνίας ή την πρόοδο προς την τέχνη. Όσον αφορά την τέχνη, έχω πολλά παραδείγματα. Οι άνθρωποι οι, οι οποίοι δεν έχουν προσφέρει στην τέχνη τίποτε. Δηλαδή δεν έχουν κάνει έργα προσωπικά. Ε, Απλώ έχουν τελειώσει ένα πανεπιστήμιο, πήρα ένα πτυχίο. Ε, σήμερα, χωρί να υποτιμώ κάποιου ανθρώπου, μπορεί να και την πτυχία αν θέλει σήμερα. Άρα, κύριε, όταν κάνει έργο, παρουσιάσει έργο τότε δικαιούσε να κρίνει έναν άνθρωπο. Όταν όμω τη ζωή σου δεν έχει κάνει κανένα έργο, απλώ έχει ένα δίπλωμα πάνω στον, στον τοίχο, δεν έχει δικαίωμα να κρίνει. Και η τέχνη, το πιο σημαντικό στην τέχνη είναι πολλοί αγάπησαν την τέχνη, αλλά πόσοι την αγόρασαν την τέχνη. Το πιο σημαντικό είναι να μπορεί να, να αρέσει το έργο σου πρώτα, δεύτερον ο συλλέχτης ή ο λάτρης της τέχνης να βάλει το χέρι του στην τσέπη του και να βγάλει ένα ποσό να σου δώσει. Το να σου λέει, Α, μπράβο, συγχαρητήρια, καταπληκτική δουλειά. Εσύ όλου του ανθρώπου λε, συγχαρητήρια, μπράβο, η δουλειά από ευγένεια. Και από καλοσύνη. Δεν θα σου πει κανένα, Είναι καλή δουλειά σου. Το θέμα είναι αυτό που σου λέει, καλή δουλειά σου, να βάζει το χέρι στην τσέπη, να βγάλει από τα εισοδήματα του και δει αν ακόμα πίσω, ξέρει, Θέλω να αγοράσω το έργο αλλά δεν έχω τα λεφτά να σου δώσω, μπορώ να σου δίνω με δόσει. Αυτό πάνω εκεί είναι, και είναι πιο, πιο μεγάλη χαρά του δημιουργού. Γιατί είναι... νιώθεις ότι ο άλλος ε, κάνει το με εστε, πολλή αγάπη και στερείται για εστερίφηκε. να, εστερίφηκε. να το κάνει το πράγμα. Όμω, είχα και μια συζήτηση με τον φωτογράφο των αντρών των ευσταθείων που είσαι και ένα από τα πράγματα έτσι που ήταν πολλά έντονο ήταν ότι το κράτο όχι μόνο δεν βοηθά, δηλαδή βάλει και εμπόδια, εντούτο που είπατε κι εσεί. Και εντούτο <laughs> που, που είπε ο Τζουτζίνο, δηλαδή κρίνει με ο κυβερνητικό υπάλληλο που πιάνει το μισό του στο τέλο του μήνα, είτε δουλέψει, είτε δεν δουλέψει, είτε παράγει και, ή δεν παράγει, τη στιγμή που εγώ καλούμε να είμαι πάρα πολλά παραγωγικό για να προοδεύω, να δημιουργώ, να προωθώ την τέχνη. Γιατί όμω υπάρχει τούτη, δηλαδή μόνο στην Κύπρο που έχουμε το φαινόμενο. Εν ε, παράγουμε πιο πολιτισμό, δηλαδή. Ενεχουμε, ενεχουμε διανοούμενους, έχουμε διανοούμενου, έχουμε τους, Οι διανοούμενοι βρίσκονται. Έχουν μπει κάτω από κομματικέ ομπρέλε για να έχουν την προστασία. Άρα. Γιατί όμω δεν... ένα διανοούμενος χρειάζεται προστασία, Γιατί αν δεν μπει στο σύστημα των ποταμών, ε, δεν θα φτύγεις. Δεν θα σου κάνουν προβολή, ε, θα, ε, ε, θα, ε, θα δεν θα μπορέσει να συνεντεύξει, δεν θα μπορέσει να διαθέσει έργα σου. Ε, το πρόβλημα στην Κύπρο είναι ότι ασχολείσαι με τα αυτονόητα. Δηλαδή πρέπει, αν θα κάνω κάτι, να, να, να αποδείξω ότι δηλαδή, αυτό να κάνω είναι σωστό, αυτονόητο, κάτι αυτονόητο. Πάμε χάρη εγώ δεν παραπονιούμαι, γιατί παραπονιούμουν κάποτε. Εσύ είναι έτσι, φυσικά. Έκανα 12 χρόνια πια για του αλέτε. Διότι δηλαδή, κάποιο ήθελε λεπτό δώρο. Έκανα 7 χρόνια να πιάω ευρωπαϊκή χορηγία γιατί κάποιο ήθελε να πιούμε καφέ μαζί. Χωρί να υπονοώ τίποτε, α, να πιούμε καφέ μαζί. Και έκανα και 5,5 χρόνια να πάρω άδεια για την περίφραξη μου που έπρεπε να χάνει τον φάκελο. Και για μένα χάνει τον φάκελο έπρεπε κάποιο να, να, εξυπηρετηθεί χρηματικά για να μην χάνει τον φάκελο. Αυτά τα πράγματα είναι αναστακτικοί παράγοντε προ την τέχνη. Δηλαδή το αν μπορούσε να δημιουργήσει, να προσφέρει. Ε, Ασχολήσαμε. Σας... Δεν θα πω τη λέξη. Να μην πει τη λέξη. Να μην βάλουμε πει. Ε, Αλλά νομίζω ότι καταλάβαμε. Βάλιστα. Γιατί δυστυχώ ε, μιλούσα σε μια φιλοδημοσιογράφο. Συμπεράζει ένα από τα πράγματα που καταλήξαν ότι στην Κύπρο ο πολίτη τελικά εξευτελίζεται για να γίνει δουλειά του. Ε, είμαι περήφανο γιατί δεν εξευτελίστηκα. Δεν έγινα συνένοχο. Ε, το να δώσω ή γλυπτά δώρο ή φαγγελάκια δώρο. Και για μένα η σιωπή είναι συνενοχή. Άρα, ο πολίτη ο οποίο δίνει για να κάνει δουλειά του, είναι συνένοχο στην καταστροφή του τόπου και στην κατάσταση που φτάσαμε σήμερα. Δεν έχουμε εδώ τον Πουλετή. Ε, Όμω θέλω να, πω, να ρωτήσω για κάτι άλλο. Διότι πέρα από τα γλυπτά, αρχίζετε και με στίχου πλέον να εκφράζεστε τσιεντώνα. Για πολλά ζητήματα γύρω μα. Πώ προέκυψε η ποιήση μετά την, την κληπτική. Είχα ξεκινήσει να γράφω πριν 7 χρόνια. Προσπάθησα να γράψω, αλλά δεν μου ευκαιρία. Για να είμαι ειλικρινή, μετά το σχολείο, ούτε διαβάζα εφημερίδε, ούτε διαβάζα περιοδικά, ούτε έγραφα, έγραψα κάποιο όνομα μόνο. Ε, οπότε πριν περίπου 2 χρόνια η, η ποιήση είναι ότι τώρα που έχει τι τη στιγμή μπορεί να το γράψει, να το καταγράψει και σε δύο λεπτά να έχει το αποτέλεσμα. Στην λυπητική. Θε παρ' υπομονή. Ναι. Στην <οχθένι> λυπητική θέλει χρόνο. Πάρα πολύ χρόνο. Ε, μ, βασικά τι είναι η ποιήση μου. Η ποιήση μου είναι τα βιώματα που έζησαν στην ιανική μου ηλικία και τα βιώματα που ζω σήμερα. Ε, βασικά η ποιήση μου είναι η γλυπτική μου συλλογή. Να, πω, να ρωτήσω κάτι, έχει έναν πείμα που είδα που αναρτήσετε πρόσφατα στο facebook, το κομμάντο. Άραστε. θέλετε να μας πείτε λίγο τι είναι το πείμα και τι λέει και το πείμα για να καταλάβουν και οι... Ναι, η... κατά την, κατά την εχμαλωσία μου στην Αμάσια. Ε, ένας στρατιώτης γύρω στα 18, 18 χρονών περίπου με κοντόν παντελόνι, Κύπριο στρατιώτη, κοντό παντελόνι, άρβιλα χωρί κλάτσε, χωρί κορδόνια και πουκάμισον χωρί κουμπιά. Ο άνθρωπο θα ήταν έναν 72-73, οπότε μπαίνει στο θάλαμο ένα Τούρκο δίμετρο τη στρατιωτική του αστυνομία. Πλησιάζει τον στρατιώτη των 17-18 χρόνων, πιάνει τον μαλλιά, σηκώνει τον πάνω και ρωτά τον κομάντο ο νεαρό απαντά κομμάντο. Του δίνει μια ροθιά στο στομάχι. Το ξανασηκώνει πάνω, το ξαναδά κομμάντο. Ο στρατιώτη απαντά κομμάντο και το ξαναχτυπά στο στομάχι. Αυτό το πράγμα έγινε τρει-τέσσερι φορέ. Αυτή η εικόνα δεν μπορείτε να σβήσει από το μυαλό μου. Μετά από 25 χρόνια επισκέφθηκα τη Λαχαναγορά στη Λεμεσό ξαφνικά βλέπω ένα νεαρό, δεν ήταν νεαρό πλέον, αλλά χτυπήσει ένα κουδουνάκι Ήταν καλά ο μάτις, ξανθός. Ήταν μια κονά που δεν θα σβήσει ποτέ από το μυαλό μου και του λέω συγγνώμη είσαστε εχμάλωτος στα... στην Αμάσια. Μου λέει ναι. Εντάξει. Πίστεψέ με. Ένα δάκρυν εφύε, Και από χτε που έγραψα το πείμα. Ένα δάκρυν εφύε. Δεν μπορούν να, να, να διαγράψουμε το 1974. Θέλω ειρήνη. Ο πολέμος έχει καταστροφικές συνέχειες και πληγώνει ανθρώπους. Και πιο πληγωμένοι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι που έχουν αγνούμενος. Διότι οι άνθρωποι που ήξεραν ότι το παιδί τους επέθανε, μπορούσαν να του κάνουν ένα μνημόσυνο και είχαν στο μυαλό τους περάσει την ιδέα ότι θα το συναντήσουν στην άλλη ζωή, αν υπάρχει άλλη ζωή. Περνούν το πένθο, α πούμε, που πού είναι το φυσιολογικό μέσα σε εισαγωγικά. <laughs> Ενώ οι γονεί των αγνοωμένων ήταν ένα δράμα. Και αν με ρωτά σε μένα, ε, ε, θα εύχομαι και ελπίζω όλοι οι, οι αγνώμενοι να είχαν ε, το θάνατο που θα είχαν ένα σύντομο. Δηλαδή να μην πέρασαν μέρε ή εβδομάδε για να του σκοτώσουν. Η τι αν... βιώσατε στην εχμαλωσία που σα φτάνει στο σημείο να πείτε τούτο, Ότι ένα σύντομο θάνατο. Ο σύντομο θάνατο είναι σύντομο θάνατο. Ο άλλο θάνατο είναι διάρκεια. Πεθαίνει ανά πάσα στιγμή. Ε, Φο, ε, δεν, εύχομαι, δεν εύχομαι σε κανέναν να βιώσει ούτε σε εχθρό μου ούτε σε κάποιον άνθρωπο να βιώσει τι εμπειρίε που βιώσαν οι άνθρωποι του 1974 ή οι αιχμαλωτή. Ε, οπότε δεν έχει κανένα δικαίωμα να μου στερεί εμένα το δικαίωμα με έργα μου να εκφράσω τη συμπόνια μου ή το θαυμασμό μου για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να μείνουν στην ιστορία για ένα παράδειγμα προς μίμηση, να μην κάνουμε τα ίδια λάθη που έκαναμε πριν το 1974. Και το χειρότερο είναι ο φανατισμός. Ε, Στι φυλακέ ε, όταν, ε, ε, όταν έγινε γνωστό η απόπειρα αντίον του Λεσσαρίδη, φτάσα στην Τουρκία τα νέα, δηλαδή. Βεβαίω. Ε, και η δολοφονία του Δώρου Λογού ζου φυλακισμένοι τσακώνονταν μεταξύ του ακόμα για πολιτικά. Ελληνοκύπριοι. Ελληνο Αυτό το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι ο Τούρκος εισβολέα. Δεν ζητά κομματικέ ταυτότητε για να σε δολοφονήσει. Βάλει στον τοίχο και σε εκτελεί. Και δεν έχει κανένα δικαίωμα να μου λέει για τα μνημεία που έχω κάνει ότι κύριε Γιαπάνη είσαστε φορτισμένος συναισθηματικά. Ε... Καμίδο των μνημείων πεσόντων και ε, ε... και αγνωμένων των Αμοχωστιανών. Των στη Βερίνια. Εκεί σε μια συνάντηση με κάποιον μια επιτροπή του κράτου. Πολλέ πολλέ επιτροπέ που έχουμε. Ε, Κάναμε τρία χρόνια να να βγάλουμε τι άδειε. Είσαι πολύ ε, ε, συναισθηματία, κύριε Γιαβάνη. Είπε μου το μια, είπε μου το θεό. Και τέλο είπατε ότι και τα ζώα ακόμα έχουν συναισθήματα. Και όταν εξακολουθήσει να μου πει τρίτη φορά, του είπα: Λυπούμε, αλλά στα 700 μέτρα, εγώ είδα μωρά σκοτωμένα, είδα γυναίκε σκοτωμένε, είδα ανθρώπου οι οποίοι δεν επέστρεψαν ποτέ του, διότι του εκτέλεσαν. Άρα δεν θα πάψω να έχω συναισθήματα. Και το μνημείο θα γίνει. Έχω αποφασίσει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι συμπεριφέρονται αυτόν τον τρόπο είναι κοντόφθαλμοι. Διότι εάν δεν τιμήσω του ανθρώπου που έδωκαν τη ζωή του για να υπάρχω σήμερα εγώ και όχι μόνο εγώ, και οι προέδροι, και οι βουλευτέ, και, και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, και όλοι, αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα ήταν τίποτα. Τίποτα. Για μνημείο ήρωα έδωσα μου δύο επί ένα. Δύο επί ένα σε ένα χώρο που έχει 800 τετραγωνικά αυλή και ένα γήπεδο. Και ένα γήπεδο. Και επειδή είχε μία γωνιά, και πήρα πάρω και τη γωνιά για το μνημείο του ήρωα, καταδρομέα, ήρθαν τα οστά του στη, στην Κερίνια, Εκάμε μου παρατήρηση ότι θα κάνω μνημείο το οποίο θα επιβάλλεται του περιβάλλοντα χώρου. Το καμπαναρκό είναι 25 μέτρα. Εδώ σα μου δύο επί ένα και δέκα παράπονο ότι καταθέτοντα τα στεφάνια είναι εύκολο να πάει, αλλά όταν φεύγει από το κράτη στεφάνου, δεν μπορεί να κάνει στροφή. Πρέπει να κάνει 4-5 βήματα για να τα άστριψει. Κάποιο θα χτυπήσει, εδώ κάμε μου ακόμα μισό μέτρο. Πάει, μισό μέτρο. Και αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν με μεγάλα αυτοκίνητα μαύρα, Είχε air condition και όταν το ρώτησα γιατί έχει air condition σήμερα, λέει είναι Αύγουστο. Και ζέστη. Ε, συγγνώμη, ούτε οι άνθρωποι του 1974 στον Πενταδάκτο και στη Μεσαγωρία ούτε air condition είχαν, ούτε νερό είχα. Κάπου ξεχάσαμε δηλαδή. Ίσως ξεχνά τι ήττε. Οι στρατιώτε σημούνται μόνο τι νίκε. Την ιστορία τη γράφουν αυτοί που είναι στα γραφεία. Εάν δεν θυμάσαι και τι ήττε σου. Δέξει, τότε θα ξαναετηθεί. Αν, αν θυμάσαι τι σου, τότε προσέχει να μην έχει άλλε σύνθεσου. Και αν δεν ε, θυμούμαστε ότι το 1974 ήταν μια ήττα, ήταν, ήταν, ήταν μια προδοσία, εντάξει, τότε θα υπάρξουν και άλλε προδοσίε. Δεν φταίει ο στρατιώτη ο οποίο δεν του είχαν όπλα. Δεν φταίει ο στρατιώτη που τον φταίει μόνο του. Για παράδειγμα, αν είναι στρατιώτη. Βεβαίω το δεν καταλήψαν στον καράβλο, πάνω στο αντιεροπορικό, πιάνουν τον Ιδούτσι, εκτάραν τον που πίσω, καμάν το χιαστή. Γι' αυτό σε ένα πήρα μου γράφω αυτό ο, ο, σταυρός σταυρό με στιχόνι, Είναι ο νεαρό που ήταν χαράξαν το χι πάνω στην πλάτη του. Εν τω το πράγμα εγώ δεν πρόκειται να το ξεχάσω και δεν μπορώ να το σβήσω από τη μνήμη μου. Γιατί δεν θέλω κανένα το παιδί του να, 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 γραφτεί πάνω στην πλάτη του το χι. Είσαστε από τους λίγους όμως που μιλάτε για, τις, για τούτες τις εμπειρίες. Συνήθως μιλούμε για το 1974 είτε απολογητικά για να πούμε ότι κάνουμε και εμείς πολλά και να μην, τα, να, να, να μην ανακατώνουμε κουβεντές ή για να πούμε για ερωισμούς που σίγουρα υπήρχαν ερωισμοί διότι όταν μου λες ότι ο άλλος στέκει τον κελάδι του Τούρκου του και δεν τα βάλει Δείχνει σου και ότι μεγάλο πρέπει να τη ανθρώπινη ψυχή, ότι θυμίζει μα α μια άλλη σκηνή που πάντα δείχνω ότι έδειχναν του μαθητέ μου στην, στην πλατεία Τιεναμέν στην, στην, Κίνα, που έγινε η εξέγερση. Έχει έναν άνθρωπο που κρατάτε τι τσαντούε τι πλαστικέ, και τα τάγκ, και πάει και στέκεται μπροστά από τα τάγκ, και μετακινείται ο τάγκ, και μετακινείται. Με τι τσαντούε του πλαστικέ, ένα απλό άνθρωπο. Τι είναι η Τούτον... ήρωα. Που... Ε, ε, τούτον, τούτον, εγώ θεωρώ Ήρω, ότι. Η ήρωα είναι όταν ο άνθρωπο περνά τη γραμμή, τη λεπτή γραμμή τη λογική, που είναι η Αθανασία. Για να γίνει σύγχρονο. Ηρωας... Συναντήσετε του ανθρώπου, εσεί. Κοιτάξτε, ε... Συνάντησα. Κιέξε. Είδα, είδα νεκρού ανθρώπου. Ο άνθρωποι πήγαν να κατεβάσει την Τουρκική Σημεία, παίξαν το με. που μακριά πέθανε. Εντάξει. Αλλά έχω... Τι είναι στους, στους ήσουν... ή ήσουν όχι, 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 όχι. Ε, Στην αμόχωστο, στην κατάληψη ενός κτηρίου, ο οποίος είχε πάνω την τουρκική σημαία, κάποιο στρατιώτης με το κράνος του έφυγε να κατεβάσει την τουρκική σημαία, οπότε που απέναντι από τα τυχιά της αμόχωστο τον πυροβόλησαν και πεθάνε. Άξι Ο Άνθρωπος πήγε να κατεβάσει την τουρκική σημαία. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Έχω φίλου μου. Έχω, έχω μου. Που ξέρω πώς πέθανα. Και όταν κάνεις αντριάντες ή προτομές, δεν είναι το, το, ότι το, το καλύτερο. Διότι για να κάνεις την προτομή ή το αντριάντα, πρέπει να ξέρεις την ιστορία του ανθρώπου. Πώ επέθανε. Γνωρίζουν το τούτο που βάλουν τα στεφάνια, νομίζετε, και παραγγελούν τις προτομές. Και βάλουν τα στεφάνια, δεν έχουν ιδέα. Διότι αν βάλουν τα στεφάνια, τα σωστή, τώρα που Υπάρχουν τέσσερα πολιτικά κόμματα, πάμε ως χάρη στην Κύπρο, πέντε δεν ξέρω πώς υπάρχουν. Έπαιρνε το κατεβάζουν την, 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 σημαία για να κάνουν τα αποκαλυπτήρια. Έπαιρνε όλη η πολιτική αρχή να ήταν εκεί να κατεβάζαν μαζί. Εκεί δείχνει την ενότητα του τόπου και σέβεσαι τη θυσία του ανθρώπου. Κοιτάζει ότι ποιε ήταν οι πολιτικέ πεπιθήσει τη οικογένεια του Ήρβα, και αναλόγως, ε, πάει ο, 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 αντίστοιχος. ο, αντίστοιχος για, να, για να κατεβάσει τη σημαία. Για μένα αυτό πράγμα είναι τραγικό. Θα ήθελα να πω κάτι εδώ πέρα, γιατί ε, σε έναν πρόσφατο στον Άγιο Τίχωνα που τα αποκαλυπτήρια του Αντριάντα, του Ήρωα του Τίχωνα, τα αποκαλυπτήρια τα κάνει η πρόεδρο τη Βουλή, η κυρία Ανίτα Δημητρίου. Δημητρίου. Όταν εμπάζεψαν τη σημαία, η, η, μητέρα του ήρωα ήταν πάνω σε ένα πυρικό καροτσάκι, πρέπει να είναι 84-85 χρονών. Ο πατέρα του επέθανε πριν 4-5 μήνε. Ε, είπα στι φίλε μου που ήταν εκεί, η Ανίτα πρέπει να φιλήσει το χέρι τη μητέρα του ήρωα. Προ τιμήν τη Ανίτα, η Ανίδα, όταν παραδώσει σημεία, έσκυψε και φίλησε το χέρι τη μητέρα του Ήρωα. Αυτέ πρέπει να είναι οι πράξει των πολιτικών προσώπων. Σεβασμό προ του συγγενεί των Ηρώων. Συγχαρητήρια, Ανίδα. Μπράβο τη, Ανίδα. Ε, <συγχαλώσαι>. Χαίρομαι. Δεν εγώ. έχω καμία σχέση μαζί τη. Δεν έχω φιλικέ σχέσει μαζί τη. Δεν τη συνάντησα ποτέ τη. Και οδήποτε προσπαθώ να βγάλω φωτογραφία με πολιτικά πρόσωπα. Διότι ο κάθε άνθρωπο είναι αυτόφωτο. Εκπέμπει το δικό σου φω. Δεν χρειάζεται να παίρνει φω από του άλλους. Όταν παίρνει φω από του άλλους, είσαι σκιά. Ε, Όμω. Ε, στην Κύπρο είμαστε και μια μικρή κοινωνία, κύριε Γιαπάνη. Ε, και πολλές φορές υπάρχει έτσι τούτη ανάγκη το να νιώσει σημαντικό, ε, ε, πιο εύκολο να ως σημαντικός σε μια μικρή χώρα. Από ότι να είσαι, είσαι σημαντικό στο εξωτερικό. Άρα, ε, νιώθετε ότι υπάρχει ένα κύκλωμα στην Κύπρο, που ε, επειδή έχουμε, πώς να πω στα ελληνικά, ε, επειδή δεν υπάρχει το importance, δημιουργα self self-importance. Θε να γίνεις ε, σημαντικός. Είχατε τη δική σα, τι είναι η καταξίωση για σα. Δηλαδή στην Κύπρο το να είσαι οκ. Okay. Να είσαι σημαντικό σε ένα σημείο. Τι, 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 τι θα πει σημαντικό, Δηλαδή, Καταξίω. Χιλόκ... Εγώ θεωρώ σημαντικό στον τομέα σου να έχει κάνει μια παρέμβαση που να είναι added value για, για του επόμενου. Τούτο για μένα είναι σημαντικό. Ε... Όχι να βγάλει φωτογραφία με την Ανήταν ή των Πρόεδρο ή να σου δώσει χορηγία μια επιτροπή. Για μένα σημαντικό είναι να, να, να συνεισφέρει Εάν... ποιοτικά σε κάτι. Ε, 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 Ερώτηση με είπε μου καταξιωμένο. Επειδή... Εσύ είσαστε καταξιωμένο. Περίμενε. Όχι μόνο στην Κύπρο. Όχι. Μπος, έχω. έχω έργα στο εξωτερικό έχω. Και το παράδειγμα είναι το κλειπτό το Ολυμπιακό Πνεύμα, το οποίο στην Κύπρο μου απέρριψαν ω ακατάλληλο, επίεση των Πεκίνο μεταξύ 3.000 συμμετοχών 98 χωρών, δεν βραβεύτηκε. Πρώτο. Και το άλπον των ταχυδρομείων του Πεκίνου, στα τέσσερα άλπων το λεπτό του Φιλιππού του Γιαβάνη που αφιβάλλονται περισσότερο αν ξέρουν που είναι η Κύπρο ή το Φιλιππού του το, <laughs> το <Γεμάνιο. laughs> Για μένα το πιο σημαντικό είναι όταν θα από τη ζωή οι νέε γενιέ να μελετήσουν το έργο μου. Αν είναι αξιολόγο. Τι Τι να μάθουν να με το μελετήσουν, Την ιστορία του τόπου. Τούτη, δηλαδή, τούτον εν, 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 εν το που θέλετε να φύγετε πίσω σα, ε, η στερεοφημία σα εν τούτη, θέλετε να φύγετε από τύπο τη ιστορία με στο γλυπτό, με στο πείμα που γράφετε. Έχθησε στον κόσμο για κάποιο σκοπό. Τυχαία έρχεσαι, γιατί πολλά τα σπερματοζωάρια, κάποια πεθανίσκουν, κάποια πληγώνουν. Μπορεί να γλιτώνουν και τα λάθο καμιά φορά. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Μπορεί να είναι και τιμωρία που έρχεσαι. Ε, δεν μπορώ να χαραμίζω τον χρόνο που μου που έχω. Μπορεί να έχω λεπτά, 5 λεπτά, 30 χρόνια, 40, Ακόμα και ο θάνατο δεν είναι δίκαιο. Διότι όταν πεθαίνει ένα μωρό 16 χρονών ή 5 χρονών, η 5 χρονων 93 χρονών, και ζωντανή και καταλαβαίνει γιατί είσαι ασχάινερ. Ένα δικό. Ένα δικό. Ε, μέσω της τέχνης μου προσπαθώ να διδάξω τους νέους ανθρώπους ότι τα λάθη που έκαναμε η γενιά η δική μου και πιο πριν γενιά που μέναν και φέρουμε μεγάλη ευθύνη για την κατάσταση της κοινωνίας σήμερα διότι σήμερα οι συνομίλοι μου και που κυβερνούν Εμεί εγκατέψαμε στη ζωή μα η πιο πριν και εμεί εγκαστέψαμε τη γενιά των επομένων. Ο στόχο μου είναι να καταγράψω με τον εσωτερικό μου κόσμο του προβληματισμού μου και τι ανησυχίε μου. Γι' αυτό δεν θα δώσω το δικαίωμα σε κανέναν να μου στερήσει αυτό το δικαίωμα, που το πιο σημαντικό δικαίωμα στον άνθρωπο είναι η ελευθερία. Αν δεν στερηθεί την ελευθερία, δεν μπορεί να καταλάβει την αξία τη ελευθερία. Και παραλαμβάνω, το σημαντικότερο δικαίωμα ενό ανθρώπου είναι η ελευθερία. Και ευτυχώ η τέχνη μου έδωσε τον το δικαίωμα. Να εκφράζομαι όπω εκφράζομαι. Η γυναίκα μου λέει: μου, Είσαι ομό. Ναι, θέλω να είμαι ομό, να σου λέω αυτό που νιώθω, αλλά και εσύ να είσαι μαζί μου ειλικρινή. Και εσύ να είσαι ομό. Όταν προσπαθεί όμω με, με πισόπλατε μαχαιριέ, ο Ιαπάνη είναι αυτοδίδαχτο, Ο Ιαπάνη είναι πλούσιο. Γιατί ο Ιαπάνη έχει ένα μουσείο, να κάνει κάτι. Ναι, αλλά ο Ιαπάνης, με ένα σουζουκού είναι έξι άλογα, κουβάλα πέτρε και χτίζε. Ο Ιαπάνη ούτε διακοπέ επίε, ο Ιαπάνη ούτε κομμωτήρια πάει για να χτίζει τα μαγιά του κάθε Σάββατο για να είναι ωραίο. Ο Ιαπάνη είναι. Ευκάλλει φωτογραφίε κάθε μέρα Τη κοινωνική του ζωή για να γίνει αποδεκτό, για παράδειγμα, καλή φωτογραφία στη ψυχή του, που ψυχή μου, τα έργα μου ή τα, τα ποίηματά μου. Γι' αυτό οι άνθρωποι που πολλά εύκολα αποφασίζουν, Α, είμαι ω χάρη, ναι, θυμώνω, γιατί μου ανατέθηκε να κάνω έναν αμυάντο ρίχο. Θεωρώ ότι ο Αμιαντορίχο είναι από του πιο σημαντικού ανθρώπου τη γη, τη Κύπρου. Ένα άνθρωποι που το 55-59 γάμαν τα είναι άνθρωποι που δούλευκαν κάτω στα, στην γη στα υπόγεια. Παροστήσαν, παροστήσαν, πεθάνα και σπούδασαν παιδιά. Είναι περήφανοι άνθρωποι, δεν είναι ότι που πούλησαν ούτε διαβατήρια, ούτε λύσεις Σάιπρους. Είναι άνθρωποι της γης οι οποίοι εστερήθηκαν τα πάντα και, και γυναίκα για να σπουδάσουν τα παιδιά του. Ε, όταν μου λέει μια κυρία, ε, ξέρει, κύριε Αβάνη, για αθραγορίχο, για εργάτη, εμπερήφανο. Γιατί έκαμε τον περήφανο. Ήταν κριτική προ το κλειπτό, δηλαδή τον αθραγό. Μάλιστα, ότι η περηφάνεια του εργάτη. Και αυτή η κοπέλα, δυστυχώ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ανοίγει στον χώρο τη αριστερά, που έπρεπε να έχει περισσότερε ευαισθησίε για τον εργάτη. Και η δεύτερη παρατήρηση που μου έκαμε ήταν: Μαξέ, κύριε Αβάνη, έκαμε στα ρούχα του ιδρωμένα. Συγγνώμη, ο εργάτη δεν δικαιούται να έχει ρούχα σιδερωμένα. Ο εργάτη έπρεπε τα ρούχα του να τσαλακωμένα, να σχισμένα, να ρακέτητο για να τον λυπάσαι. Λύπηση είναι, είναι η κυρία. Που δεν έμαθε να σέβεται τον άνθρωπο. Το πιο σημαντικό είναι να σέβεται τον άνθρωπο. Ανεξαρτήτω επαγγέλματο που κάνει, ότι όλα τα επαγγέλματα είναι σημαντικά στη ζωή. Επειδή εσύ, ο πατέρα σου ήταν πλούσιο, τσέστε σε σπούδασε, έγινε πολιτικό, μηχανικό και, και, και αρχιτέκτονα, έχει το δικαίωμα να, να μειώνει έναν εργάτη, ένα εργάτη που να σου χτίσει ο σπίτι σου, ένα εργάτη που να εκτελέσει τι εντολέ σου για να χτίσει ένα σπίτι, ένα εργάτη που να σου κάνει τον κήπο σου. Και αν βρεθεί σε μια νύχτα σε ένα δυστύχημα, ένα εργάτη που να κατεβεί να σε βοηθήσει. Αν ένα κουστούμα αρισμό μπορεί να σκεφτεί το κουστούμι του, αν πάει Εν τούτα που βλέπω και, και θυμώνω, και θυμώνω. Ε, μπορούν να μου λένε ότι μα στο στρατιώτη με το όπλο. Είναι να πού να κάνω στρατιώτη να τον με το... Άστο, το, πάμε παρακάτω. Εντάξει, τούτα τα φαινόμενα όμως δείχνουν Κάτι το οποίο συζητήσαμε, με άλλου καλεσμένου, ότι έτσι μήπω τελικά είμαστε μια επίπλαστη, κοινωνία τη επίπλαστη πραγματικότητα. Είπε το σε πριν κάτω που το χαλί. Βάλουμε ε, να με συζητήσουμε για το 1974, να με συζητήσουμε για την αιχμαλωσία, για του βιασμού που έγιναν το 1974. Επήρε, ξέρω εγώ, πόσα χρόνια να, να αφήσουμε τι γυναίκε να έρθουν να πού. Πού είναι που ζούμε, κυρία κύριε Γιαπάνη. Στο μνημείο ζούμε άστα παρακάτω. Α το παρακάτω. Το πρόβλημα να το δούμε παρακάτω. Να το, το δούμε παρακάτω, Οπότε γίνεται μια χιονοστιβάδα. Τι όπω άμα γίνει μια χιονοστιβάδα, παίρνει μασούλου, παράδειγμα το μαρί. Βάρ' το που κάτω, βάρτο, είχαμε πρόβλημα, α το πρόβλημα να το πάρει στο λίγο παρακατό. α το λίγο παρακατό, όλοι οι δίμονε να την άσουν τα κοτένε, να πάρουμε δέσσο μα, δεν παθαίνει τίποτε. Τελικά χάσαμε 13 ανθρώπου. Εσυγκινήθηκε όμω κανένα. Εσυγκινήθηκε κανένα. Θεωρεί ότι θα ξαναχούμε ένα άλλο μαρί. Όχι, oh, να έχουμε. Έχουμε πολλά μαρί. Έχουν καθημερινά μαρί. Δεν μιλώ στην κλίμακα των 13 ανθρώπων. Μιλώ σε μικρότερε κλίμακε. Ήταν συνεργατισμό. Δώ του δάνειο του Γιάννη, γιατί στη, στη, ανήκει στη δεξιά των συνεργατικών κίνημα, Δώ του δάνειον του άλλου, γιατί ανήκει στα αριστερά των, των συνεργατικών τη τάφη κοινότητα. Ένα χωραφού είναι τον το 2000 20 έπιανε ένα δάνειο για 15.000. Ε, έπιανε και προμήθεια ο, 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 ο γενικό γραμματέα το του, 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 του συνεργατική. Ε, πάμε στι τράπεζε, το ίδιο πράγμα. Πιάνε μόνο οι Εδώ και δάνεια παραπάνω να πιάσει ταξίδι να πάει στην Ελλάδα. Εδώ και δάνεια για να, να, να πιάσει αυτοκίνητο. ένα έλεγχο τίποτε. Και φτάσαμε στο, στο, σημείο το, το κούρεμα. Εντάξει. Έτσι, ε, 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 τσουνάμια που έχουμε ε, μικρότερη ένταση, αλλά χωρί ανθρώπινα θύματα. Αλλά πάλι έχουμε ανθρώπινα θύματα, γιατί πολλοί άνθρωποι που να χάσουν τα σπίτια του, θα ε, στερήσουν τα παιδιά του που τη μόρφωση, ε, πολλοί άνθρωποι που εσαρτάρασαν ε, τα λογικά του, ε, πολλοί άνθρωποι που στερούν. Ε, είμαστε μια βιτρίνα. Βασικά, τι είμαστε σαν λαό. Είμαστε μια βιτρίνα με τα φώτα τη, με τα πάντα. Ε, Μόλι βίσουν τα φώτα, τραβήσουμε τι κουρτίνε, είμαστε μια αποθήκη. Αποθήκη τι, ήταν να πω, <laughs> πω άλλη λέξη, οπότε επειδή άλλη λέξη θα μου την έσβηνε, είπα σου από δέκα. Ελά σου πω όμω, κοίτα, ο Κικέρονα, ο Ρωμαίο πολιτικό, όταν η Ρώμη είχε φτάσει σε μια κατάσταση αποχάυνωση, είχε μπει το περίφημο ότι είμαστε ο απόπατο του κόσμου. Ε, δεν το είδε μου συμβαίνει στην Κύπρο. Ε, χρησιμοποίησα την παρομοίωση <laughs> γιατί είπα να το πω χρησιμοποιώντα τα λόγια κάποιου άλλου, αλλά πώ φγαίνουμε που το πράγμα. Δηλαδή, έχει λύση. Έχει Λαλούμεντα. Έχει ε, έχει ε, συζητούμεντα. Έχει Κάποιο κοφτεί, κάποιο δεν κοφτεί. Η λ, έχει, λύση υπάρχει. Η οποία είναι πια. Η σήμερα έπρεπε να πάω κάπου για να πάρω κάτι γλυπτά. Ναι. Επειδή με τα κουπιούτερ δεν είμαι καλό, εχάθηκα, κάτι. Πάνω Οπότε, σήμερα έβρε τα τα Έχαθηκα. Οπότε, ε, ε, σταμάτησα κάπου, ρωτώ τον κύριο μου απέναντι, είναι κουρέα, Φίλε μου, δεν μου ξέρω. Πιένε πουδαμέ, δαμε, στρίψε αριστερά, πιένε πουτσί, γι, πάω για μέρα. Πάλι μπαίνω σε ένα κομμωτήριο γυναικών και λέω τους, ε, συγγνώμη, τούτοι οδός, ξέρετε που είναι, προσπαθήσαν οι άνθρωποι με τα τηλέφωνα τους να με εξυπηρετήσουν. Αν λοιπόν, να ρωτήσουμε δίπλα τον ράφτη, ο ράφτης μπο, μπορεί να ξέρει για τις περιοχές, πήγαμε στο ράφτη, δεν ξέρω τι είναι ο Ιταλή μου. Να πάμε στο διπλανό μαγαζί να ρωτήσουμε τον διπλανό να... αν μπορεί να μα βοηθήσει. Οπότε ο διπλανό είπε μα πάλι. Δεν ξέρω. Μα καλά, πού θα πει είναι τσι, τέλο πάντων, να βρίσκεται. Αντρέα Δημητρίου. Η οδό Αντρέα Δημητρίου. Στη Λεβεσό Όχι, στη Λευκουσία. Α, στη Λευκουσία, Α, Λευκουσία. Α, okay. Στην Αντρέα Δημητρίου, γιατί είναι τα γραφεία τη Επιτροπή Αγνοωμένων, ήθελα να πάω τσι. Υπήρχε ένα φαρμακείο δίπλα, ρωτώ την κυρία, η μου πάει σε φύα, να πάει στο, να, να πάει στο Υπουργείο Οικονομικών, πάω πια στο Υπουργείο Οικονομικών, μπάρκαρα, πόξο, βλέπω έναν κάτι φορού, είμαι κάτι πέντο κάτω, ένα ευγενέστατο κύριο, ευγενέστατο κύριο, πίσω από το κλουβί του, άντω συγγνώμη, θέλω μια βοηθία. Δεν μου τη θέλει, σε πάω την οδό. Σε παρακαλώ, αν μπορεί, βοηθάμε. Έχει, έχει μισή τώρα που ταλαιπωρούμε. Έλα λεπτό να κοιτάξω χάρτη, και να σα πω: Ο άνθρωπο βγάλει ένα χάρτη, κοιτάζει, χωρί να του πω, πάει στη φωτοτυπική, βάλει το χάρτη μέσα, βγάλει μια, μια, φωτογραφία, φω, φωτοκόπη, διάμοντο. Φίλε μου, θα αλλο... του μου λίγο το χαρτί, για καλά που είμαι. Yeah. Ναι. το Υπουργείο Οικονομικών, ο δρόμο τούτο, πεζόδρομο, πάει. Ναι. Τσαμί. Yeah. Η Κύπρο έχει, έχει καλούς, καλ, ασχοληθή, προζύμι. Ασχοληθή προζύμι. καλού ανθρώπου. Έχει καλού, καλό προζύμι. Ασχολήθηκα με τη Ιούλη μαζί Προζύμι. Άραστε. προζύμι. Άραστε. προζύμι. Προ... Η Κύπρο είσαι ένα προζύμι. Εντάξει. Αλλά χρησιμοποιούνται το λαθασμένα. Τούτοι οι άνθρωποι όλοι, αν πάει με ευγένεια, αν και ζητήσει του κάτι, θα σε εξυπηρετήσει. Αλλά τούτοι οι άνθρωποι με στον δρόμο, αν αρχίσει λίγο που να ανοίξει ο πράσινο, να σου παίξουν μπουρού. Ε, όλοι οι άνθρωποι έχουν γίνει νευρικοί. Ε, με του νευρικού. Εδίμιουργησε το σύστημα, το κράτο, η η, 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 δομή του κράτου, εδίμιουργησε δημι, ε, ανθρώπου νευρικού. Παίζει σου μπορούν να προχωρήσει γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα, έχουν προβλήματα επιβίωση. Άσε που τα βάλουν από κάπου το χαλί. Έχουν παιδιά που σπουδάζουν, που σταματήσαν τι σπουδέ του, ε, θέλουν να παντρέψουν τα παιδιά του. Είμαστε ένα κράτο χωρί υπηρεσίε. Χωρί υπηρεσίε. Δηλαδή, ε, που τον πολίτη θέλουμε συνέχεια. Θέλουμε συνέχεια. Τι διούμε σαν κράτο πίσω στον πολίτη. Επάντως το σύστημα υγεία καταρρέει. Το σύστημα παιδεία ζερωτούμε. Υπάρχει υπουργείο παιδεία και το, το, παιδεία δεν μπορώ να πω γιατί δεν είναι εκπαιδευτικό. Υπάρχει ε, πολιτισμού. πολιτισμού είναι ανήκει. Ένα σα κάνουν το υφυπουργείο τώρα. Ε, Κοιτάξτε, αν θα βάλουν του σωστού ανθρώπου στο υφυπουργείο. Όχι γιατί ε, πρέπει να μπουν τρει, δύο, έναν αναλογία των κομμάτων. Πολύ ευχαρίστω να γίνει. Τι ε, πρέπει να κάνει έναν πολιτισμού. Τι? Κατά τη δική σα άποψη, ένα υφυπουργείο πολιτισμού. Να πω ότι είναι γάμαση, και που για μένα σκάμουν τρία είναι Πρώτα πρώτα όλα, ουδέποτε ευκήκα από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισμού οι πολιτιστικέ υπηρεσίε να πάνε στα εργαστήρια των καλλιτεχνών. Έτσι ο Φιλιππίνο έχει πολλού. Εσεί κάνετε έχετε χιτήριο, αν έχετε χώρου, τσαμέ. Μπορείτε να διδάξετε κιόλα. σε ναι, όταν, άλλους... όταν, 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 όταν προσημο, προμηθοποιήθηκα να, να διδάξω την τέχνη του καλουπιού, τη μήτρα. Που πλέον χάνετε σιγά σιγά. πάρα πολύ. Ε, όταν, 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 όταν σε ρωτούν τελειωμένοι καλλιτέχνε, αν το μέταλλο του 1300 βαθμού γίνει στου μέσο του το πλαστικό για να το χυτεύσει. Πρέπει να βακάσει και κελέ σου πα στον τοίχο. Αλλά έτσι μαραζόντο για του καλλιτέχνε. Μαραζόντο για του γονεί του καλλιτέχνε. Η οποία για έξι χρόνια ο άνθρωπο επικαιρώνε για να κάνει ο γιο του καλλιτέχνη. Και επικαιρώνε να δει, κάνει διακοπέ ο γιο του. Γιατί αν δεν σε δουλεύει στο πανεπιστήμιο τη σχολή καλών τεχνών, πώ κάνει ένα γλυπτόν, που γίνεται ένα γλυπτόν, όφιλε να μάθει μόνο σου, να μπει στο ίδιο και να μάθει. Καλλιτέχνη δεν είναι τίποτα που, που πα σε ένα σχολείο και τέλειωσε. Καλλιτέχνη είναι να έχει ψυχικά αποθέματα για να βγάλει έξω. Το να, να μου αντιγράφει ένα μπουλίν, εντάξει, να το κάνει μια φορά, φορέ, τρει, τέσσερι, πέντε φορέ, να μάθει. Να το κάνει. Πρέπει να σε φλάκα να μην μπορεί να κάνει ένα μπουλί, ένα ελέφαντα, ή ξέρω, μια, μια ναρκούδα. Τι έχει μέσα σου να βγάλει, να δόκει. Ε, δεν πρέπει να είσαι δημιουργό. Να είτε... πει, όπω τον ποιητή που πει. Πλάστη, είπε μου μια άλλη mm. μέρα, να είσαι πλάστη. Mm. Να είσαι δημιουργό. Μπορούν να προσφέρει το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Υφυπουργείο Πολιτισμού, νομίζω ότι δεν θα δουλέψει το σύστημα 3-2-1. Θέλουμε πρέπει να σκεφτούμε out of the box. Όμω, ξέρει, κύριε Απάνη, άλλο πράγμα που εγώ βλέπω ότι η πολιτιστική διπλωματία, παραδείγματο χάρη, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό όπλο. Και θεωρώ το, α πούμε, από τη δική μου εμπειρία. Δηλαδή, α πούμε, όταν είχαμε πάει στο μουσείο τη Θεσσαλονίκη τότε, δεν υπήρχε τότε το μουσείο τη Βεργίνα. Και με τσίνον ούλον τον που ήμουν η μόνη που μπορούσα να διαβάσω ελληνικά ήταν που εγγράφαν τα ευρήματα. Και θυμούμαι σε ένα δαχτυλίδι που έγραφε δώρον, χρυσό δαχτυλίδι. Που εκείνα τα χρυσά που σήμερα βρίσκεις στο Λαλαούνι και στο Ζολότα Από και ότι γράψαν και... τους ε. Και ήμουν η μόνη που είχα τσιν τον οφάλιο λόρο με το δαχτυλίδι Τι ήταν πάρα πολύ δυνατό Ή μια φορά γνώρισα στη Χάγη νομίζω που ήταν Έναν Αφχανό μεγάλη ηλικία, ο οποίο μου είπε ότι μόλι ε, Λέει μου πόθεν είσαι Κύπρος, ο okay, Κέιν Γκρίκ λαλό του Λέει μου ξέρεις εγώ είμαι έκανα ένας καφές με τον Μανώλη Ανδρώνικο. Και άρχισε να μου μιλάει αρχιελληνικά, εγώ είναι καταλάβαινα βεβαίω. Και ο άνθρωπο μου έκανε δώρο είναι ένα χαρτονόμισμα του Αφγανιστάν που είσαι πάνω την κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και άρχισε να με μια ολόκληρη συζήτηση για τον ελληνικό πολιτισμό ε, και για και για άλλα πράγματα. Και θεωρώ το πάρα πολλά συχνά ότι όταν γνωρίζει και εσύ τον πολιτισμό των άλλων, πει εγώ σπίτι σε ιστορία μπορεί τα πιο απίστευτα πράγματα οι άλλοι να νομίζουν ότι ξέρω για τη χώρα τους, επειδή ξέρω Κομμάτι τη ιστορία του. Ένα κρίκο αυτό το πράγμα. Χρησιμοποιούμε τον κρίκο εμεί. Δηλαδή, ε, 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 αγαπούμε τον τόπο μα, καταλάβουμε το κέντρο βάρου που έχουμε, που κουβαλούμε πάνω μα. Γιατί, μια ερώτηση. Μια Γιατί τόσοι πολλοί τουρίστε επισκέπτονται τον Παρθενό ή την Ελλάδα. Μιλώ για τον ήλιον. Οι ήλιον έχουν πάρα πολλέ χώρε, νησιά. Επισκέπτονται για τον πολιτισμό. Την φούση μου, ένα φίλο μου, ο οποίο ο άνθρωπο δεν έχει σχέση με ούτε μόρφωση. Η μόρφωση υπάρχει και κοινωνική η κοινωνική μόρφωση. Αλλά τυχαία είναι. Τυχαία όμω είναι. Τυχαία είναι, ούτε γραβάτε φορεί ο άνθρωπο. Ε, Στην Κύπρο δεν θα τον υπολογίζει να μπω. Λέει, <laughs> μου, λέει <laughs> μου, είμαι έξω από το, το μουσείο τη Ακρόπολη. Θέλω νομίζω 12-15 ευρώ, ένα φίλο ακριβώ το ποσό, για να μπει μέσα να μπω. Βουρητό, εν τω ναι, Θα μπει, <laughs> γιατί οι αρχαίοι μου πρόγονοι τα είδαν του σύγχρονου. Πόσο κόσμο πάει στην Ελλάδα, Γιατί υπάρχει η Ελλάδα, Γιατί υπήρχε πολιτισμό. Εμεί έχουμε τόσα πολλά αρχαία, τόσα πολλά μνημεία. Σε γιατί... καμία τη μικρή Σαλαμίνα, δεν μου συμβολίζει τη μικρή Σαλαμίνα που έχει. Να απαντήσω στο <laughs> προηγούμενο ερώτημα, διότι έχει πολλά χρόνια που βασανίζει. Αφού έχουμε τόσα πολλά αρχαία, εντάξει, γιατί δεν υποχρεώνουμε τα ξενοδοχεία μα, και κοντά στα εμπόδια να κάνουμε μια, μια βιτρίνα η οποία να είναι με προδιαγραφέ, να, να τηρούνται οι προδιαγραφέ, να υπογράψουν εγγυήσει για να γεμώσουμε όλα τα ξενοδοχεία μα τα 4-5 αστέρων με αφορή, με αρχαία να, τα, να τα βγάλουμε έξω από τι αποθήκε και να δούμε στον κόσμο. Okay. Ε, γιατί έχουμε για τα έχουμε χωρισμένα, τρεπούμαστε για τι λιχνίε που έχουν ερωτικά πάνω. Ε, με να σου πω έκανα σου και παρατήρηση είναι εσένα, ότι κάνεις γλυπτά με στήθος. Α, ε, να βάλουμε στους δύο αφροδίτης. Γιατί νομίζεις όμως ότι φτάνουμε σε τον πουριτανισμό. Είναι mm. <στοντ'> αυτό το πράγμα. Είναι όταν είμαστε μικροί, οι γενιές μας, οι προηγούμενες, είμαστε ένα σφογγάρι που ανήκει πάνω στο τραπέζι, οτιδήποτε μπορούμε να το ρουφήσουμε. Αλλά οι γονεί μα έπρεπε να καλώσουν του με κάποιε άλλε αρχέ. Με μιλά, τα ξένη πιέντε πίσω, να μπουν να πει, να σαπίω, να, που να, πεις, να, που να πει ο σου, να μπουν να πει, να να ο παππού να μπουν να πει αγιά σου, να μπουν να πει ο θκιό σου. Φυλακίσαμε στον τόμιαλο. Γι' αυτό έχω τι χορδέ στα έργα μου. Είναι τα κόμπλεξ μα. Πώ συνδυάζει τι χορδέ με τα κόμπλεξ, Γιατί ξέρει, η χορδή έχει και μια μεταφυσική και φιλοσοφική έννοια. Θα σου πει κάποιο τώρα, η θεωρητική τη φυσική θα σου πούνε ότι το σύμπαν είναι mm. το λεγόμενο στην θεωρή. Πώ είστε, δεν ήξερε τα δουαούλα και βάλει oh. τη χορδή. Όχι. Oh. Δεν oh. ο oh. μιλά, ότι είμαστε εδώ oh. ξάρι, και πράτε εντό σου εντε oh. ω που πάει. Oh. 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 Να σου απαντήσω. <laughs> Οι χορδέ για μένα είναι ότι η γυναίκα, όταν κάνει έρωτα, είναι μουσική. F9. Αν δεν έχει καλή μουσική, Σημαίνει ο κουρδιστή, τα φίλια που έχω πάρει στα κρυπτά μου, είναι ο κουρδιστή. Ενώ ο ασθενικό. Αν δεν κουρδίσει τι χορδέ, δεν θα έχει καλή μουσική, άρα είναι παραπονιέ. Άρα η ευθύνη είναι σου. Οι χορδέ είναι οι προσωπικέ μα φυλακέ, τα κόμπλεξ μα επίση. Αλλά οι χορδέ είναι και ο διαχωρισμό τη πατρίδα μου. Η λεγόμενη πράσινη γραμμή, που κανονικά δεν είναι πράσινη γραμμή, πρέπει να ήταν κόκκινη. Γιατί βαμμένη με αίμα, αλλά έξυπνη οι Άγγλοι. Ήταν πράσινο το μόλι. Έκαναν το, έκανα το πράσινο και να ακούγεται Ωραία, πράσινο είναι τάσο. Ωραία, η ηρεμία. το χρώμα τη Γαλήνη. Για εσά του καλλιτέχνε. Ε, Πώ θα τι το χρώμα τη Γαλήνη. Τώρα, θέατρο. Θέατρο. Όταν έκανα το. Όταν έκαμα το στούντιο μου. Το οποίο πάνω... λέω ότι όλοι στη φασούλα πρέπει να έρθουν να το δουν, στην okay. το χώρο σα. Εγώ ενθουσιάστηκα που ήρθα. Το στούντιο, βασικά, το στούντιο μου ήταν το διαμέρισμα μου σε μια πολυκατοικία, ένα μικρό σουζούκι που μετέφερα τα λεπτά στην αυλή τη Μάρα. Καλά, η καυκή για να κάνει χιτήριο. Ε, Πώ ένα χιτήριο μέσα στο. Το το χιτήριο, δεν έκανα χιτήριο για. Όχι, πα στην παδιαμέρισμα, δεν Ε, είπα χιτίριο, εγώ. Γιατί ξέρω μη ρωτιά το χιτήριο, δεν είναι που τον άντρα μου. Το, <laughs> <laughs> το χιτήριο δημιουργήθηκε στη Φασούλα, στην αυτοστέγαση των πολεμικών. Που είναι η οικογένεια μου, η μάμη μου, η Πρόσφυγε που το βαρώσει. Πρόσφυγε Έκανα μια μπαράγκα χωρί πόρτε και παράθυρα και έκανα μέσα χιτήριο. Γιατί δεν είχα την οικονομική ευχαίρεια να τα λεπτά μου να τα κάνω σε προύτζο. Και Διότι... Ε, τώρα είσαι πλούσιο, κάνει τα θεμπρούτζο. Τώρα είμαι πλούσιο, πάρα πολύ πλούσιο. Mm. Το νέο γεγονό. Διότι ο λόγο που κάνω τα λεπτά μου σε προύτζο είναι ότι θέλω η δουλειά μου να μείνει στου αιώνε. Το είναι πολλά αγωιστικό, αλλά έτσι θέλω. Εντάξει, οι είναι λίγο. Είμαι, είμαι Είσαι Όχι, είμαι εγωιστή. Θέλω και σέβομαι και τα λεφτά που μου διά ο συλλέχτη. Εάν του πουλήσω ένα γλυπτό γύψενο ή ένα γλυπτό τσιμετένιο, μετά από 50 χρόνια θα υπάρχει τίποτα. Άρα ήμουν κλέφτη. Άρα... Καλά, κότσα μου, ζάχα, χατίτε, κάμε πέντα από όσα μα εστίξε η πλάτη ελευθερία. Σε έναν πράγμα τσιμετένιο, τσαμέ, με δέντρο, κλεφτη Αλλά, σκιά. Πουλά μου, ζαχα χατιτε καμε πεντα απο οσα μα εστίξει η πλατη ελευθερια σε εναν πραγμα τσιμετενιο τσαμε με δεντρο με σκια πουλα μου ναι, ναι. Που λέμε εξυπνάδα. Ή και θέλουμε να έχουμε πολύ κέρδο. Εγώ δεν θα κάνω γλυπτά. Με ευτελή υλικά, γιατί πρώτα πρώτα σέβομαι τον, τον άνθρωπο που μου έδωσε τα λεφτά του. Εάν επιβίωσα 25 χρόνια, ε, επιβίωσα γιατί πιστεύω ότι είμαι σωστό. Ε, δεν έριξα τι τιμέ μου για να, κάνω, για να, μπορώ να πουλώ. Ε, δεν έκανα τεράστιε εκπτώσει γιατί έχει κρίση. Ε, έκανα έκανα αλουμίνιον, το οποίο ε, λένε κάποιο που χτε ζεστό χρώμα το αλουμίνιο. Εγώ είχαμε στο κύριο αλουμίνιο να πιάσει 65.000 ευρώ το έργο που είχαμε. και είχαμε πιέσει το πιο φθηνό υλικό για να κερδίσει παραπάνω. Όχι, προτιμώ να κερδίσω πιο λιά και να μείνω στην ιστορία. Πάμε και στο θεατράκι. Το θεατράκι ονομάζεται Μικρή Σαλαμίνα. Έγινε για να μου θυμίζει τη μεγάλη κατεχόμενη Σαλαμίνα, η οποία είναι σε δεύτερη, δεύτερη στο Πανελίνο σε μέγεθο. Είπαμε ότι δεν θα έρχεται κανένα, είπα του δεν με απασχολεί. Φτάνει που κάθε πρωί να Δεν έρχονται και επίσημοι. Εγώ είδα τι με επίσημοι. Στην αρχή μου το έκανα, είπαμε ότι δεν θα έρκεται κανένα. Δεν θα πω τη λέξη να μου του είπα. Ε... Έκανα το για μένα. Η μικρή σαλαμίνα διέψευσε πάρα πολλού. Στη βρίσκονται καταπληκτικέ εκδηλώσει. Αλλά και η μικρή σαλαμίνα για του ανίδεου είναι ένα χώρο διαφώτιση. Διαφώτιση για ποιο πράγμα για την κατάσταση της, πατρίδα πατρίδας μου. Η μικρή Σαλαμίνη είναι, είναι, τα τείχη, είναι τα τείχη της Αμοχώστου, είναι τα τείχη της Κερίνιας, είναι βασικά οι κατεχόμενες ακτογραμμές της πατρίδας μου. Πριν ε, πριν οποιαδήποτε εκδήλωση πριν ανάψουν την πισή της μικρής Σαλαμίας, οπότε κάνω ανάφορα για τα κατεχόμενα θέατρα, στο Σόλο και τη της, της Σαλαμίνας και σε ξεναγήσεις, που κάνουν ξεναγήσεις, μιλώ γιατί είμαι δαμέ. Γιατί δημιούργησα χώρο τούτο. Μιλώ γιατί είχε πόλεμο το 1984. Λέω ότι δεν έχω τίποτα μαζί με του Τουρκοκύπριου. Έχω πρόβλημα yeah. μου τον τουρκικό στρατό κατοχή. Οι Τουρκοκύπριοι έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχω εγώ. Αυτή τη στιγμή σε γεννήθηκαν στον, σε αυτόν τον τόπο. Άρα είναι ένα χώρο ε, διαφώτιση. <laughs> και πληρώνω και τίμωμα γι' αυτόν γιατί. Ε, σε κάποια... γραφικό. Βρίσκομαι βρίσκουμε με πελών και ότι δεν πρέπει να μιλώ για εισβολή γιατί χαλάσατε σχέσει τη τάδε μεγάλη εταιρεία που ήρθε για μένα και είσαι εντούκου τη Τουρκία. Είπα, δεν έχω πρόβλημα με του Τουρκοκύπριου. Είπα ότι πρόβλημα έχω με τον τουρκικό στρατό κατοχή. Δεν είπα ότι έχω πρόβλημα με τον τουρκικό λαό. Άρα, ένιωθα ότι είχαμε κάτι κακό. Θέλω ειρήνη. Πιστεύω στην ειρήνη. Πώ έρχεται όμω η ειρήνη, Υπό τούτα τα δεδομένα που ζούμε σήμερα. Αλληλοσεβασμό. Και η ειρήνη υπάρχει μόνο όταν ετοιμάζεσαι για πόλεμο. Είναι λίγο σκληρό το Να το πει ένα καλλιτέχνη. Όχι. Όχι. Και ο καλλιτέχνης... Τι είναι ο καλλιτέχνη. Δεν ξέρω, είσαστε ευαίσθητοι. Ο άλλο κα... είπε σωμένη δεν είσαι ευαίσθητο. Ο, κα... ο, κα... ο καλλιτέχνη είναι ένα άνθρωπο. Ο ο καλλιτέχνη για μένα είναι. Ω που ανεβαίνει πάνω, πρέπει να κάτω για να πιάνει του κραδασμού του εδάφου. αν πετώ, Ξέρω, δεν πιάνω το κράτο μου στο τραφό, άρα δεν, δεν μπορώ να μεταφέρω κάποια, κάποια μηνύματα. Άρα, όσο πιο ψηλά φτιάχνω πάνω, τόσο πιο κάτω κατεβαίνω. Εσύ ευθύνη είναι η τέχνη, δηλαδή, να μην τα. Πάρα πολύ ευθύνη. Πάρα πολύ ευθύνη. Α πούμε, Γκουέρνικα είναι ένα έργο yeah. με μια πολλά ιστορική yeah. συμβολισμό και παρέμβαση, μια παρέμβαση. Mm. Ε, Α πούμε τα έργα τη Φρίντα Κάλλο, α πούμε, βγάλουν έναν πόνο. Το ψυχικό σου. Τσινοπέμπαιρναν. Το ψυχικό τη ασωτερικό ναι. πόνο. Ε, Προχτέ συζητούσαμε και ο Χέμινγκουε, ο Χέμινγκουε λέει αιμορρακό πάνω από τη γράφω μηχανή. Γι' καλύτε... Για αυτόν πάω σε που είπα πριν. Εν, εν του, με την επίπονη του τη διαδικασία είπε μου, Όχι, εν, εν ωραία, εν, εν ένα μποταμάκι. Ε, είναι, 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 είναι ωραία γιατί. Βγάλει πόνο το... όμω. Ευκάλε πόντα οπότε, ξυφορτώνει φορτίο. Έχει α... ευθύνη όμω, είπε κιόλα. Έχω ευθύνη, ναι, για τη που πρέπει να, να, να δώσω, να, να, να στείλω τα σωστά μηνύματα. Και, ε, Άρα, αν μου ναι, ναι. ας πω κάτι, στη ζωή δεν υπάρχει τίποτε τυχαίο. Το ήρθα σήμερα, αλλά τυχαία, με έντυχε τυχαία που Κάτι μεσολάβει και ζωή Εγώ, ό,τι συμβαίνει στη ζωή μου, το βλέπω πριν στον ύπνο μου ή στο ξύπνο μου. Βλέπω το. Την ώρα τη αυγή. Την ώρα τη αυγή. Που αρχίζουν τα όνειρα. Την ώρα τη αυγή, βεβαίω. Δεν. Δεν. Εσύ κάτι. Την εχμαλωσία μου την είδα στον ύπνο μου. Το κούρεμα το είδα στον ύπνο μου. Είδα. Ε, Μπορεί να περπέζω να είμαι παιδό. Με ενδιαφέρει, με απασχολεί. Είδα φιγούρα που είπε μου στην Τουρκία να ότι οι γονεί σου είναι μεσόν και να του συναντήσει ε, ε, σύντομα.

για να φτάσω τα έφτασα, έχω ευλογία. Δεν είμαι θρησκολήπτο. Διότι οι αντιπρόσωποι για μένα του Θεού στην Κύπρο είναι και αυτοί οι άνθρωποι με τι αδυναμίε του και τα προβλήματα του. Άρα για μένα ο Θεό έστω σύμπαν, εμπαντού. Άρα σέβομαι τη θρησκεία του κάθε ανθρώπου. Αν μεγάλο εσύ γεννήθηκε και κάμα σε χριστιανό, κάμα σε χριστιανό. Αν γεννήθηκε και κάμα σε μουσουλμάνο, κάμα σε μουσουλμάνο. Και που λέω είναι, που την εμπειρία που έχω είναι ότι την ανθρωπιά δεν τη μετρά με τη θρησκεία κάποιου, με τον χώρο καταγωγή του ή με το χρώμα που έχει. Μετρά την ανθρωπιά με τι πράξει που κάνει. Αναφέρθηκε στη θρησκεία. Έτσι πρόσφατα είχαμε μια συζήτηση για το ότι η τέχνη πρέπει να έχει κάποια όρια. Ε, και αναφέρουμε σε το όλη τη συζήτηση που προέκυψε από τα έργα του Γιώργου του Γαβρίλ. Άρα. Πρέπει η τέχνη να έχει όρια. Στην τέχνη εγώ δεν θα αγγίξω ποτέ. Υπάρχουν κανόνε, α πούμε, μπράκο, κανόνες. κανόνε. δεν υπάρχουν. Κανόνες δεν υπάρχουν. Αλλά εγώ, σαν Φίλιππο προσωπικά, δεν θα ε, 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 ασχολούμαι με τη θρησκεία του κάθε ανθρώπου. Παραδείγματο χάρη, το, το να δημιουργήσει τον. να βάλει το, το μέσα, μια μέσα σεντέκη, τον Αρχιεπίσκο μέσα σε μια μέση τον Χριστόμπα σε ένα αργαδούρι. Είναι πραγματικότητα, δηλαδή, καλά έκαμε. Αλλά να γίνει η πουλού του Χριστού Κρίνο, διαφωνώ δηλαδή. Και δεν το αγγίζω. Κάμε ό,τι θέλει στον άνθρωπο, κάμε του. Ανθρώπου κάμε του. Αλλά ε, ούτε θα μου αρέσει, θα είναι ο να τον... Σε να στο Σαρλί Hebdo, που ήταν μια γελιογραφία στο εξώφυλλο του περιοδικού, που εξατήριζαν τον Μωάμες και πια και... και... Οι άρρωστοι υπάρχουν παντού αρρώστα μυαλά. Και δικαιούνταν όμω οι σκητσογράφοι του, Αρ, του Σαρλί Εμπτό το να, να, γελο, να κάνουν γελογράφια του Μωάμε. Έτσι ότι Μήπω ψάχνουμε, ψυχ, μήπως ψάχνουμε για να κάνουμε ένα βεγγαλικό γύρο από είναι αυτό μα να πετάξουμε πέντε βεγγαλικά στον αέρα για να δημιουργήσουμε φασαρία. Η, η, το ερώτημα το μεγάλο είναι έχουν αγκριπτών σιωπηλή πορεία. Ναι. Στη ζωή μου έθελα να γίνω ποτέ μου μπαλόνι. Τα μπαλόνια σπάσουν. Πάνω στην Κύπρο έχουν και πατάτες. Είχαμε μια υπάξε, πατάτα ε... πρόσφατα στη Ξυλοφάγου 15.000 ευρώ. Ε, το να τιμήσει την πατάτα πρέπει να είσαι πιο πισω, Να τιμήσει τον άνθρωπο που φυτέυκει, μεγαλώνει και κάνει την πατάτα. Πιστεύω ότι Κακή η σύνθεση. Η σύνθεση αν. Και Κι όχι καλές θυσίες θα μπορούσε να μπει κάποιος, Ποιο δική μου άποψη. Ξεκινά που λάθο σύνθεση. Αν έκαμνε ένα ξυλοφάιτι. Μα ο... δεν, δεν ήταν καλλιτέχνη που καμένε. Παράγγειλε ο δήμαρχο, ε, προεβουλευτή ε, σε έναν άνθρωπο που κάμνε γύψη ένα για να του κάνει μια πατάτα. Α, α, για ξαναδεί. Ε, το, τότε αν είναι έτσι τα πράγματα. Ετού τον αντιληφθήκα εγώ. Δεν είναι κάποιο καλλιτέχνη που κάνει το έργο. Φτιάξει, καλλιτέχνη μπορεί να είναι οποιοδήποτε άνθρωπο. Εντάξει, ο κενό δεν είναι ο Κούρμουχη, δεν είναι ο Γιαπάνη, δεν ξέρω εγώ. Αν ο πρώην βουλευτή μήπω δείχνει και το επίπεδο των βουλευτών μα. Θα να πάει σε άνθρωπο πω να του παραγγείλει μια πατάτα, είπε στο, το ανθρώπου του καλλιτέχνη ή λάθο του τζίνου που έντουπε, ξέρει, αν κάνουμε μια πατάτα, μια πατάτα, δεν <coughs> έχει ψυχή, δεν έχει, τίποτε. Την πατάτα καθαρίζει την, διανύζει την και τρώει την. Μήπω έπρεπε, έπρεπε, να κάνουμε τον περβολάρι, τον άνθρωπο που, που κάνει την πατάτα, το, εν το δρόμα του, να κάνουμε και ένα φυτό πατάτα, και να κάνουμε και μια καλάθι με πατάτε. Άρα να δείξουμε την πορεία, τη πορεία της πατάτας, αλλά κυρίω των άνθρωπων που ζήμουν το πράγμα. Που ζήμουν τον άνθρωπο, τον, τον αγρότη μα. Αλλά δεν τον κάνουμε αυτόν, να τον κάνουμε περίφατο γιατί ο, ο πατατάρης των κοτσινοχορκών για μένα ήταν άνθρωποι που οποίοι πρόσφεραν πάρα πολλά στην κοινωνία και μόρφωσαν παιδιά. Μη ήταν πώς... λάθος προσέγγιση η πατάτα. αφήνω το με, λάθος προσέγγιση. Μέσα σε το όλα να, να, να σα σας θέσω κάτι άλλο. Πρόσφατα στην Αθήνα, στην Αθήνα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, έχει μια έκθεση που ονομάζεται Κάλλος. Ε, πολλά ωραία, μικρή συγκροτημένη έκθεση ε, έχουν δώσει διάφοροι συλλέχτες και από άλλα μουσεία έχουν φέρει εκθέματα. Τι όμως το, τονίζει η έκθεση και ακούω και τους ξεναγούς που μιλούσαν. Ήταν ότι στην αρχαία Ελλάδα το ιδανικό του κάλους δεν ήταν μόνο η ομορφιά, η εξωτερική. Ήσουν καλός και αγαθός. Είναι έτσι το ψυχικό κάλος. Ενώ ο ηρωισμός έδειχνε ηρωικές πράξεις μες του την, την ενότητα του κάλους. Ήταν μια πολλά, στην όμως που θα λέγαμε, θα λέγαμε σή, 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 σήμερα με, με σύγχρονους όρους, ολιστική προσέγγιση του κάλους. Εμείς, εμάς, ποια είναι η αίσθηση του κάλου, Μήπω είναι λίγο πλαστικό, πλαστική εικόνα τη ομορφιά που έχουμε εμεί. Αντιλαμβανόμαστε το κάλο <σχελίου> με τούτη <σχελίου> din... <τούτι, Προστασιά> την, έννοια. Πρώτα πρώτα, για να εκπαιδεύσει μια κοινωνία να εκτιμά την τέχνη, και δηλαδή τον, τον καλό. το, καλό. το, το Το που πήγα σήμερα στου ανθρώπου του Αμέτζε. Τι ωραία, Ο ράφτη και ο άνθρωπο. Ο ράφτη, ο κοπέλα του κομμωτηρίου, ο άνθρωπο του πάρκινγκ, η κοπέλα του φαρμακείου. Τούτο είναι ο είναι Η Ομορφιά και είναι η... ήταν η Κύπρο μα του πριν του 1974. Η Κύπρο μα τη φιλοξενία. Η Κύπρο έχασε. που τα λεφτά των Ρώσων. Τα απότομα λεφτά των Ρώσων. Ε, μόνο που ξέναμε τα λεφτά του χρηματιστηρίου πριν. Ναι, αλλά οι Ρώσοι ήταν ένα. ένα, ένα Πολλά γλίωρον Μπούστ Ήταν μπαλόνι, ένα, ένα, μπαλόνι ναι. το οποίο Έκαναν για να, τα, λεφτά που μας εκλέψαν ώστε να τα πια εμπίσω εμείς Που μας εκλέψαν με το κούρεμα Να πιάσετε έτσι να σας πιάνουν και εμείς Τους πελάτες τούτου να φέρουν λεφτά Να υπάρξει αναπτύξη Ναι αλλά να υπάρξει αναπτύξη Αλλά μετά πρέπει να βάλει και κάποιους φραγμούς Και κάποια όρια δηλαδή, Μπορεί να πιάνει ένα κλέφτη για το διαβατήριο Έχει μόνο να κλέφτη και το διαβατήριο Δώσου τσίνους

Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, όχι, είμαστε τριτο, τριτο, τριτοκοσμική χώρα. Δεν είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Και ευτυχώ που υπάρχει η Ευρώπη, και βάλει μα κάποια χαλινάρκα, κάποιου φραγμού. Ε, πρέ, πρέπει να ξεκινήσουμε από την παιδεία. Αφού στην παιδεία αποτύχαμε. Στην παιδεία αποτύχαμε. Γεννούμε πάντω τον κριτικό γραμματισμό. Μα ε, Σε εκπλήττει. Όχι. Και λαλούμε λάθος τα τεστ, μα γίνεται μια, δυο, τρεις, oh, oh. τέσσερις oh, oh. λάθος oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Υπάρχει... τα τεστ Κάνοντας όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά στην Κύπρο είναι λάθος τα αποτελέσματα <laughs> Στην Κύπρο υπάρχουν μονάδες εκπαιδευτικών ή μονάδες δασκάλων Έφτα <laughs> για να μην παρεξηγηθούμε για... Κάποτε ήρθε μια Κυπρέα η οποία ήταν στη Θεσσαλονίκη Φιλόλογος Και ήταν η σειρά της να διοριστήσει στην Κύπρο Είδα πώ συμπεριφέρονταν, πώ μίλαν. Και έκανα ερώτηση. Πες μου, σε παρακαλώ, πώ σου συμπεριφέρονται οι συναδέλφοι σου. Δαλή μου, γιατί με ρωτά, κύριε Γιαπά. Έχω την εντύπωση τα ότι σε βάλασε στον τύφο και δεν θα μπορούσε, έγελασε. Η κοπέλα του διδάσκει δημιουργική γραφή. Για να μάθω τη λέξη δημιουργική γραφή, πέρασαν και 6 μήνε, 6 ημέρε Έρωτησε με μια ημέρα, κύριε Γιαπάνη, δαλή μου, μπορεί να μου δώσει ένα γλυπτό, να το πάρω στην τάξη, και να μιλήσω στου μαθητέ μου που ασχολούνται με δημιουργική γραφή ε, να γράψουν, να, 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 να σκεφτούν για σένα. Και, ξέρω πολύ ευχαρίστω. Έδωσα το λεπτό. Ναι, Τηλέφωνά μου, λέει, Ξέρεις, σάφε, τους μαθητές, επίσκεψη, να λέει μου: Ξέρε, σε αυτό του μαθητέ επίσκεψη δαλήμων πάνω να του δείξει 4-5 λεπτά, να του να εξηγήσει ναι. να τη φιλοσοφία πίσω από ναι. τα λεπτά. Ήταν οι μαθητέ, χαρά μου. Ξαφνίσαν τι βαλίτσε του μέσα στη μέση. Έκανα του 5 λεπτά ανάλυση και μένουν στο Ράιτσε 15 λεπτά να να γράψετε τα του ένα κείμενο. Ανά μου, όταν οι μαθητέ ακέψαν να διαβάζουν τα κείμενα που έγραψα, έκλεια. Έκλεια. Του είπα ότι αν έχουμε έτσι καθηγητέ και έτσι μαθητέ, η Κύπρο έχει Άρα, α πούμε ένα άλλο που έγινε, με μωρό τετάρτη δημοτικού στον ύψονα. Παλιά, εκαλούσαμε να πάω κάποια έργα μου, που δηλαδή τα πρώτα μου έργα έχουν θέμα την εισβολή και την κατοχή. Την ημέρα τη ανακήρυξη του ψευδοκράτου, εγκαλούσαμε στα σχολεία να πάρω 4-5 εκλειπτά, 6 εκλειπτά, και να τα κάνω ανάλυση για να είναι και μαθήτριε που είναι διαλύμα για να μείνουν μαζί με τα γλυπτά. Στα γλυπτά μου έβαλα πάντα ένα φίλο λεμονιά ή ένα φίλο πορτοκαλιά, και έλεγα ότι οι μυρωθικέ των λεμονιών ή των πορτοκαλιών σε όποιο μέρο του κόσμου και αν βρισκόμαστε, να μα θυμίζουν η κατεχόμενη πατρίδα. Καραβά, μόρφου, λάπιθο, να μπω το. Σηκώνει μια μαθήτρια που κάθεται του σταυροβόδι με στην καρέκλα, μέσα στη μεγάλη αίθουσα το διαλέξω, πώ τι λε, που κάνουν συνεδρίες, να μου γάμνουν, γυμναστική. Μια με τσιγκουρούα κάθεται του σταυροπόδι. Πα στην καρέκλα, κάνει ο πάνω, και λέει μου, κύριε μήπω η ορίμαση ήταν ένα αθώο. Μήπω yeah. η ορίμαση του καρπού είναι η ώρα τη λύση του Κυπριακού, και να πάμε σπίτι μα. Ένα μωρό, Τετάρτη Δημοτικού. Εμένα πάγωσα, διότι εγώ που το έκανα, δεν σκέφτηκα ότι το αθώο να γίνει πορτοκάλι. Είπα του χειροκροτήστε. Χειροκροτήστε. Ένα μωρό, Τετάρτη Δημοτικού. Τον το μωρό, έσαι μια τάξη, με άλλα 25 μωρά. Τότε ήταν 30, τώρα είναι 25. Και πα του εκπαιδευτικού, τσου αμέ, το μωρό δεν μπορεί να είναι σε μια τάξη με άλλα 30 μωρά. Το μωρό έπρεπε να είναι σε μια τάξη με άλλα 10 μωρά, τα οποία να, 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 να του, δώσουμε ό,τι μπορούμε παραπάνω. Η απάντηση ήταν, μα είναι άδικο για τα άλλα τα μωρά. Συγγνώμη, είναι άδικο για τον το μωρό το οποίο. Επρίγγισε το η φύση ή δεν ξέρω ποιο το επρίγγισε και έχει έτσι προοδευτικέ προ, 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 ιδέε. Γιατί να του στερήσω επειδή χαλά το αφήγημα άριστος, αν είσαι άριστο, κύριε Γιαπάνη. Αν είσαι διαφορετικό, χαλά το αφήγημα στην Κύπρο. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα φλατ παντού, μια flat γραμμή, για να μην ενοχλεί του υπόλοιπου. Εσύ είσαι ενοχλητικό. Εσύ είσαι όπως λένε ο Σοκράτη στην αρχαία Αθήνα, ότι ήταν η ενοχλητική, η αλογόμηγα, mm. που πήγαινε και έβαλε ερωτήσει, και σκάλιζε, δεν τα κάτω από το χαλί. Ε, τι του έκαναν του Σοκράτη, εδώ έκαναν το κόνιο. Mm. Εγώ θα σου κάνω το χαρτί, δεν το δικό του σχολείο. το δικό μου μπορεί να το πιω. Το δικό μου μπορεί να το πιω. Θα είναι απόφαση δική μου. Θα μου το πω Πρέπει να κλείσουμε το podcast. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Ελπίζω να έχουμε και άλλε στο μέλλον. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.